Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 25 Ιουνίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Όχι στην εξόριξη χρυσού στη Θράκη, εξέπεμψε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συζητήθηκε η νομική διερεύνηση ακόμη και για τη δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 14χρονος από την Κομοτηνή διακρίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να πετάει με τα χέρια του σε μεγάλο ύψος και να κλωτσάει γάτα. Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του. Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις πληγήσεις από τις καταστροφές καλλιέργειες της Ξάνθης λόγω της πρόσφατης θεομηνίας. Υπολογίζονται 45.000 κατεστραμμένα στρέμματα καλλιεργειών Ηλίανθου, Αραβοσίτου και Ακτινιδίων. Βραβεύτηκαν μέλη του και Θεάκη Βωτός για την εθελοντική προσφορά του στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Τα μέλη των ομάδων εργάστηκαν εθελοντικά και βοήθησαν στην αρχιοθέτηση του υλικού του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, συμβάλλοντας σε επόμενα project του μουσείου. Ομοφωνώ όχι, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο στην εξόριξη χρυσού στη Θράκη, αλλά και σε κάθε μελετητική δραστηριότητα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, εξέπεμψε και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια της διαζώσης συνεδρίασής της στην Ορεστιάδα. Το Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τόνισε πως δεν πρόκειται για ένα τοπικό θέμα μόνο, αλλά ένα υπερτοπικό θέμα, καθώς το ζήτημα των εξορίξεων αφορά όλους τους Δήμους της περιφέρειας, δεδομένου ότι το περιβάλλον δεν έχει σύνορα. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε και η νομική διερεύνηση, ακόμη και για το ενδεχόμενο της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη, ολοκληρώθηκε η διαζώσεις και εκτός έδρας συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην πόλη της Ορεστιάδας. Σημειώνεται πως μετά από σχετική απόφαση του Σώματος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι συνεδριάσεις από τούδε και στο εξής θα γίνονται σε διαφορετικές πόλεις της περιφέρειας και όχι μόνο στην έδρα της, στην Κομοτηνή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ιδιαίτερα σημαντικό θέμα των εξελίξεων εξόριξης χρυσού στις Άπες. Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Μαρονίας Απόντινος Χαριτόπουλος, ενώ τοποθετήσεις έγιναν τόσο από το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη και το Δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη. Σημειώνεται πως το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει προηγούμενη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με τις 16 γεωτρήσεις για έρευνες χρυσού στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών. Το Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη νομικών συμβούλων ώστε να υπάρξει τεκμηριωμένη άποψη θέση απέναντι στις εξελίξεις που δρομολόγησε η παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπήρχε μία απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης, ο οποίος βασιζόμενος στην ομόφωνη βούληση της τοπικής κοινωνίας που εκφράστηκε μέσα από ψηφίσματα των Δημοτικών Συμβουλίων, της ΠΕΔ, του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε απορρίψει δεν είχε εγκρίνει την άδεια που ζητούσε η μεταλλευτική Θράκης ΑΕ για να κάνει γεωτρήσεις και έρευνες στην περιοχή των Σαπών, στα όρια, τα γεωγραφικά όρια του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Αυτή η εταιρεία προσέφυγε κατά της απόφασης του αποκεντρωμένου, του συντονιστή αποκεντρωμένου, να μάθω να το λέω σωστά, όλο μου φεύγει, και έκρινε ότι η επιχειρηματολογία για να βγάλει αυτήν την απόφαση ο συντονιστής δεν ευσταθούσε. Ο συντονιστής αποκεντρωμένης θα έπρεπε, βάσει της αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, να πάρει μία νέα απόφαση ή προς την ίδια κατεύθυνση με μια άλλη επιχειρηματολογία ή διαφορετική. Παρέπεψε το θέμα στην κεντρική κυβέρνηση επειδή ξεπερνούσε θεώρηση τις δικές του αρμοδιότητες. Μετά από ένα χρόνο το γύρισε πίσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος προς τον συντονιστή και μόλις την πρώτη μέρα που το έμαθε ο Ντίνος ο Χαριτόπουλος μας ενημέρωσε όλους. Αυτό το θέμα αφορά όλους τους Δήμους, όλη την περιφέρειά μας.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επιπρόσθετα συζητήθηκε η νομική διερεύνηση ακόμη και για την δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μάλιστα, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, τίθεται ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα, καθώς οι τοπικές κοινωνίες φαίνεται πως δεν έχουν λόγο και φωνή σε τέτοια ζητήματα σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση, το Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τόνισε πως δεν πρόκειται για ένα τοπικό θέμα, αλλά αντίθετα ένα υπερτοπικό ζήτημα, καθώς το θέμα των εξορίξεων αφορά όλους τους δήμους της περιφέρειας, δεδομένου ότι το περιβάλλον δεν έχει σύνορα. Τρία στοιχεία που θέλω να δώσω είναι ότι το ελληνικό κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κερδίζει σχεδόν τίποτα. Από την άλλη, η μέθοδη εξόριξης είναι επικίνδυνη, διότι χρησιμοποιείται το κεάνιο, χρησιμοποιούνται, υπάρχουν λίμνες τελμάτων, υπάρχουν τα υλικά που παραμένουν εκεί και δεν μας εγγυάται κανείς την ασφάλειά μας για το μέλλον. Τρίτον, η καταπολέμηση της ανεργίας δεν γίνεται, διότι θα απασχοληθούν 80% άτομα για 5, 10, 20 χρόνια, ούτε μια γενιά συνταξιούχων δεν θα βγει. Τέταρτον, δεν συνάδει με το μοντέλο ανάπτυξης που έχουμε εμείς ως περιοχή, ως περιφέρεια, ως δήμος προτάξει. Εμείς λέμε τουρισμός, πολιτισμός, ιστορία, γεωργία, κτηνοτροφία, άντε και δευτερογενής τομέας ήπιας μορφής. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιχειρηματολογία μας ως προς τον συντονιστή της αποκεντρωμένης, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο και κοινωνικό επίπεδο που το κάναμε την προηγούμενη φορά, αλλά θα πρέπει να την ενισχύσουμε και σε νομικό, τεχνοκρατικό, περιβαλλοντολογικό επίπεδο, ώστε καταθέτοντας ένα ψήφισμα τουλάχιστον του Δήμου Μαρούνιας Απών, το οποίο θα το διοχετεύσουμε και στην περιφέρεια και θα έχει τη συνέση της ΤΕΔ, της ΠΕΔ και των άλλων Δήμων, να το έχει στα χέρια του ο συντονιστής, και αν βούλεται και αυτός έτσι με τον δικό μας τρόπο, που πιστεύω ότι θα βούλεται, να ξανακάνει μια απόφαση η οποία θα είναι τεκμηρωμένη σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ενώ κατέληξαν στο γεγονός πως όλοι μαζί τάσσονται κατά των εξορίξεων χρυσού. Συμφωνούμε στο ότι λέμε ένα ξεκάθαρο όχι, χωρίς υποσημειώσεις, αστερίσκους, τελείες και ανωτελείες, ξεκάθαρο όχι σε οποιαδήποτε τέτοια, όχι μόνο εξόριξη, γενικότερη μεταλλευτική δραστηριότητα, είτε σε φάση ερευνών, γεωτρήσεων και όπως θέλουν να τις βαφτίσουν. Θα το δούμε πώς θα το διατυπώσουμε το ξεκάθαρο όχι αυτό. Και να εξουδητηθεί του Προεδρείου να προβούμε σε όλες εκείνες τις νομικές ενέργειες που χρειάζονται. Έδωσε κάποιες ιδέες καλές με τις προτάσεις του Γιάννη Σουζαμπούκης. Με τον Τίνο και με τον Γιάννη τον Καράνη είμαστε συνέχεια σε επικοινωνία, για να μπορέσουμε η απόφαση του συντονιστή αποκεντρωμένης να είναι όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένη επιστημονικά και να μην μπορεί να προσβληθεί, μάλλον οι προσβολήτες να μην δικαιώνεται σε οποιοδήποτε άλλο δικαιοδοτικό όργανο. Τώρα, αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι μερικά από όσα εκτελήχθηκαν, μερικά από όσα υπόθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Σώματος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο κύριος Μαυρίδης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ορεστιάδας, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Τον ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Ο χρόνος είναι περιορισμένος, κύριε δήμαρχε, κύριε πρόεδρε, το γνωρίζουμε. Απόψε γιορτάζει και η πόλη της Ορεστιάδας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, δική μου η χαρά και η τιμή. Μόλις τελειώσαμε από ένα πολύ πετυχημένο αγώνα δρόμου 3 και 10 χιλιόμετρων με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, πάνω από 550 άτομα, και είμαστε τώρα για τον εορτασμό το βράδυ. Αλλά το σημαντικό θέμα που αναδείξατε, ο χρυσός, είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει εδώ και πολλά χρόνια όλη την τοπική κοινωνία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες κινήσεις που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Εκείνο που κρατάω το πολύ θετικό είναι ότι υπάρχει μια ομοψυχία στον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, επομένως και ομοφωνία. Δεν κοιτάμε ούτε παρατάξεις ούτε ιδεολογικές μας διαφορές. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε μια γροθιά να φωνάξουμε δυνατά και να αγωνιστούμε για να το πετύχουμε, όχι σε αυτήν την διαδικασία εξόρυξης του χρυσού στην περιφέρειά μας. Άλλο είναι το αναπτυξιακό μοντέλο που φανταζόμαστε εμείς, ονειρευόμαστε και το έχουμε κατοχυρώσει με τις αποφάσεις μας. Άλλη ανάπτυξη θέλουμε για την περιφέρειά μας.
Και αυτό θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Τώρα, με τη βοήθειά σας και πολύ σύντομα, θα μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε ορισμένα από τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Μαυρίδη, και στην σημερινή συνεδρίαση. Και εγώ θα έθετα πρωτίστως το γεγονός πως το θέμα είναι υπερτοπικό, αφορά δηλαδή όλους τους δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το γεγονός πως διατρανώσατε σε όλους τους τόνους πως όχι απλά είστε κατά της εξόρυξης του χρυσού, αλλά και οποιασδήποτε πρωτύτερης διαδικασίας που έρχεται, που προηγείται της εξορύξεως, δηλαδή οποιασδήποτε γεώτρησης, μελέτης κλπ. Νομίζω πως θα τοποθετηθείτε επ' αυτού, και το γεγονός πως συνεδριάσατε μεταξύ άλλων και για να λάβετε μία απόφαση προς την κατεύθυνση της νομικής ενίσχυσης της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, επειδή είδαμε ότι η επιχειρηματολογία για την αρνητική απόφαση του συνοριστή της αποκεντρωμένης καταρρίφθηκε δυστυχώς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν ήταν αρκετά τα ψηφίσματα, τα ομόφωνα των Δήμων, του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτά που εκφράζουν δηλαδή μια τοπική κοινωνία στην ολότητά της. Επομένως, επειδή μας δίνεται η ευκαιρία με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να επιχειρηματολογήσουμε τόσο επιστημονικά όσο και νομικά, έτσι ώστε να είναι πιο ισχυρή η απόφασή μας που λέει ένα ξεκάθαρο όχι. Εγώ επιτρέψτε μου να πω, είμαστε οι συνεχιστές αυτής της ξεκάθαρης απόφασης που είχε πάρει η τοπική κοινωνία και τα προηγούμενα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι αυτός είναι ένας αγώνας 20 ετών και άνω, τόσο με την κοινωνία των πολιτών μέσα από τους συλλόγους, όσο και τα θεσμικά όργανα, είτε λεγόταν Δημοτικά Συμβούλια, είτε οι προηγούμενες διοικήσεις της ΠΕΔ. Εμείς συνεχίζουμε στην ίδια ακριβώς γραμμή, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άνοιξαν ένα παράθυρο δυστυχώς μέσα στον περιφερειακό σχεδιασμό όσον αφορά την ανάπτυξη της περιοχής, με κάποιες υποσημειώσεις αστερίσκους. Δεν θα επιτρέψουμε αυτό το παράθυρο να ανοίξει διάπλατα. Θα προσπαθήσουμε να το κλείσουμε, γιατί είμαστε ενάντια όλη η τοπική κοινωνία, και δεν θα βαρεθώ να το λέω, όλοι μαζί. Είμαστε ενάντια σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που προωθεί η συγκεκριμένη εταιρεία, και ελπίζω να μην υιοθετήσει ποτέ καμία κυβέρνηση. Μάλιστα, άρα τώρα για να κλείσουμε, να σας ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα βήματα. Σκοπεύετε σε πρώτη φάση να έρθετε σε επαφή με την περιφέρεια, να έχετε μια εντός εισαγωγικών κινητοποίηση από κοινού? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατευθύνσεις όσον αφορά την περιφέρεια. Νομίζω ότι άμεσα θα πάρει και εκείνη τις αποφάσεις της, αλλά αυτό είναι θέμα δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς τους καλούμε να έχουμε, όπως είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, μια ίδια στάση επί του θέματος, δηλαδή το ομόφωνο όχι μας. Θα κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις, όπως είπα, και της επιστημονικής και επομένως μετά νομικής κατοχύρωσης των επιχειρημάτων μας. Αυτά θα βγουν με αποφάσεις μας και θα δοθούν προς τον συντονιστή της αποκεντρωμένης, έτσι ώστε στην απάντηση που πρέπει να δώσει, την απόφαση που πρέπει να πάρει μάλλον μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, να έχει όλο εκείνο το εντός εισαγωγικών οπλοστάσιο, νομικό και επιστημονικό, για να τεκμηριώσει την απόφασή του. Κατά δεύτερον λόγο, κάνουμε μία έκκληση προς τις τοπικές μας κοινωνίες να είναι σε εγρήγορση. Έχουμε δρομολογήσει και κάποιες ενέργειες που θα τις ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, για να εκφράζουμε σε όλες τις κατευθύνσεις αυτή την άρνησή μας. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά τους κυρίως τους τρεις δημάρχους που ασχολήθηκαν πιο ζεστά με το θέμα, γιατί μπορεί να ήρθε σε αυτούς οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, και συγκεκριμένα στο Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών, άμεσα αντανακλαστικά από του Γιάννη του Ζαμπού και άμεσα αντανακλαστικά από του Γιάννη του Καράνη, δημάρχους Αλεξανδρούπολης και Κομωτινής, αλλά και με μεγάλη ικανοποίηση σήμερα είδατε ότι ομόφωνα όλοι μας από όλους τους Δήμους ταυτιστήκαμε με αυτή τη θέση και αυτή την άποψη, και αυτό θα κάνει τον αγώνα μας πολύ δυνατό. Στις επάλξεις λοιπόν ολόκληρη η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Μαυρίδη. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Δικογραφία σε βάρος 14χρονου από την Κομωτινή, που διακρίνεται σε βίντεο να πετάει στον αέρα και στη συνέχεια να κλωτσάει μια γάτα, σχηματίστηκε με τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης να έχει το λόγο.
Ένα νέο βίντεο που καταγράφει το απαράδεκτο περιστατικό κακοποίησης αδέσποτου ζώου κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και έχει γίνει viral. Όπως διακρίνεται στο βίντεο, ένας νεαρός πετάει με τα χέρια του ένα γατάκι σε μεγάλο ύψος και στη συνέχεια το κλωτσάει πριν αυτό πέσει στο έδαφος, ενώ οι φίλοι του που καταγράφουν το περιστατικό τον επιδοκιμάζουν για την αποτρόπαια πράξη του. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το περιστατικό σημειώθηκε στην Κομοτηνή, ενώ οι φίλοι αδέσποτων της πόλης απευθύνουν έκκληση ώστε όποιος γνωρίζει τα στοιχεία του συγκεκριμένου ατόμου να ειδοποιήσει προκειμένου να ειδοποιήσουν την αστυνομία και να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Η ελληνική αστυνομία, ύστερα από τις καταγγελίες που έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα Κομοτηνής, διενήργησε έρευνα και κατάφερε να ταυτοποιήσει το βασανιστή του μικρού ζώου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο θέμα.gr, πρόκειται για έναν 14χρονο κάτοικο Κομοτηνής, ο οποίος το Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποίησε αυτήν την αποτρόπαια πράξη σε βάρος ζώου. Μάλιστα, το συμβάν έγινε μπροστά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βαμβακά και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ έχουν επιβληθεί και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Αυτοψία, κυρίες και κύριοι, στις κατεστραμμένες από την πρόσφατη θεομηνία καλλιέργειες σε οικισμούς της Ξάνθης έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς. Να σημειωθεί ότι οι καλλιέργειες που έχουν πληγεί στη συγκεκριμένη περιοχή υπολογίζεται ότι είναι περίπου 45.000 στρέμματα και αφορούν κυρίως αραβόσιτο, ηλίανθο και ακτινίδια. Η κυβέρνηση είναι παρούσα δίπλα στους αγρότες και οι ζημιές στις καλλιέργειες όσων επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφές θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς, επισκεπτόμενος καλλιέργειες στην Ξάνθη, οι οποίες επλήγησαν από τη θεομηνία. Ο κύριος Γιοργαντάς επισκέφθηκε το Δήμο Τοπείρου και τα δημοτικά διαμερίσματα Θαλασσιάς, Ολδίου και Κρεμαστής, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστομέτιο, τον βουλευτή Ξάνθης Σπύρο Τσιλιγκύρη, τον αντιπεριφερειάρχη του νομού Κώστα Τσιλιγκύρη, τον δήμαρχο Τοπείρου Θωμά Μίχογλου, καθώς επίσης και τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Θράκης Δημήτρη Πανταζή. Οι καλλιέργειες που έχουν πληγεί στη συγκεκριμένη περιοχή υπολογίζεται ότι είναι περίπου 45.000 στρέμματα και αφορούν κυρίως αραβόσιτο, ηλίανθο, ακτινίδια και άλλα. Ο κύριος Γιοργαντάς συζήτησε με αγρότες, μπήκε σε καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές και διαβεβαίωσε τους παραγωγούς, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την άμεση ανταπόκριση, ότι η κυβέρνηση, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, θα σταθεί και πάλι στο πλευρό τους. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε: «Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτή ήταν άλλωστε η εικόνα που μου είχε μεταφέρει ο ΕΛΓΑ. Η παρουσία μου εδώ σήμερα συμβολίζει το μεγάλο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την άμεση αποζημίωση των αγροτών. Θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις, όπως προβλέπετε, και θα ακολουθήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα πορίσματα. Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν πιο άμεση και δίκαιη αποζημίωση των παραγωγών. Δυστυχώς η ζημιά δεν είναι μόνο στην Ξάνθη, είναι και σε πολλές άλλες περιοχές. Να θυμίσω ότι για τις περσινές ζημιές έχουν καταβληθεί περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ και από αυτά τα ανταποδοτικά είναι περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ. Όλα τα υπόλοιπα προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες είναι οι συγκυρίες, αλλά και πόσο ισχυρή είναι η συμπαράσταση της πολιτείας σε αυτό που βιώνουν οι αγρότες μας. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα σήμερα στους αγρότες που αυτές τις ημέρες ταλαιπωρούνται και βλέπουν τους κόπους τους να καταστρέφονται, ότι η κυβέρνηση είναι κοντά τους και μέσα από τους προβλεπόμενους μηχανισμούς θα δουλέψουμε όλοι για τη γρήγορη αποζημίωσή τους. Μια ξεχωριστή βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για τα μέλη των ομάδων κύριας φάσης θεραπείας νόμιμων εξαρτήσεων του ΚΕΘΕΑ. Τα μέλη των ομάδων εργάστηκαν εθελοντικά και βοήθησαν στην αρχαιοθέτηση του υλικού του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε επόμενα project, διευκολύνοντας κατά πολύ το έργο του μουσείου.
Μια σεμνή τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για τα μέλη των ομάδων που εργάστηκαν και βοήθησαν στην αρχιοθέτηση του υλικού του μουσείου, αφήνοντας το δικό τους λιθαράκι για τα επόμενα project. Ένα πολύμηνο πρόγραμμα εθελοντισμού και προσφοράς με την άψογη συνεργασία του ΚΕΘΕΑ και του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης σηματοδότησε την αρχή για περαιτέρω δράσεις και συνεργασίες. Όπως υπογραμμίζει η συντονίστρια του Μουσείου Βαλεντίνα Σοκράτου, ο ρόλος των μουσείων δεν είναι μόνο να φυλάνε τα κομμάτια του πολιτισμού, αλλά και να λειτουργούν ως ένα ιαματικό ρόλο. Ο ρόλος των μουσείων γενικότερα δεν είναι μόνο να φυλάνε και να δείχνουν κομμάτια του πολιτισμού, είναι ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης πιστεύει στον ιαματικό ρόλο των μουσείων, αν θέλετε, του πολιτισμού. Οπότε με χαρά η συνεργασία μας με το ΚΕΘΕΑ ήταν κάτι το οποίο εντάσσεται μέσα και στη φιλοσοφία μας και όλο αυτό το κομμάτι έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να νιώσουν ότι υπάρχει το ενεργό κομμάτι της συνεισφοράς και ταυτόχρονα εμείς τους ευχαριστούμε θερμά γιατί η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη. Ο υπεύθυνος θεραπευτής του προγράμματος και ΚΕΘΕΑ Βωτός κάνει λόγο για τη σπουδαιότητα των δράσεων αυτών, καθώς όπως αναφέρει τέτοιου είδους συνεργασίες βοηθούν στην ομαλή επανένταξη των μελών τους στο κοινωνικό σύνολο. Είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα για μας, γιατί βρισκόμαστε εδώ για να συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση στην οποία θα τιμήσουμε μέλη μας, τα οποία από τη μία έχουν ολοκληρώσει έναν δύσκολο δρόμο. Από την άλλη, θέλουμε να τους τιμήσουμε γιατί πρόσφεραν εθελοντικά εργασία σε ένα πολύ σημαντικό θεσμό της πόλης, της περιοχής, το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, βοηθώντας τους ανθρώπους εδώ να αρχιοθετήσουν το υλικό τους, να ταξινομήσουν και να αρχιοθετήσουν το υλικό τους, ένα υλικό το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία για την πόλη και την περιοχή. Οπότε ήρθαμε εδώ για να τιμήσουμε αυτά τα παιδιά, τα μέλη μας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Και ελπίζουμε ότι αυτές οι συνεργασίες, αυτού του είδους συνεργασίες θα συνεχιστούν για να βοηθήσουν και την ομαλή ένταξη ή επανένταξη, αν θέλετε, των μελών μας στο σύνολο, το κοινωνικό σύνολο. Η πολύμηνη συνεισφορά των μελών των ομάδων ήταν πολλαπλή σημασία, αναφέρει η κυρία Σοκράτους και συμπληρώνει ότι η βράβευση αυτή στόχο έχει στην αναγνώριση του κόπου και του μόχθου των μελών των ομάδων, ενώ πρέπει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, να δίνονται οι ευκαιρίες οποιονδήποτε θέλει να συνεισφέρει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το πρόγραμμα θελοντικής εργασίας ήταν πολλαπλή σημασία, υπεραξίας θα έλεγα. Πρώτον, η ταξινόμηση του υλικού του μουσείου είναι ένα τεράστιο έργο, οπότε η βοήθεια όλους αυτούς τους μήνες στην καταλογράφηση της βιβλιοθήκης μας είναι ένα απίστευτο κομμάτι βοήθειας και ενίσχυσης, γιατί όλο αυτό μετά θα βοηθήσει πάρα πολύ σε επόμενα project, το οποίο πλέον θα έχουμε μια υπέροχη λίστα ταξινομημένη. Η δουλειά τους σε όλο αυτό το διάστημα ήταν σε οτιδήποτε έχει να κάνει με βιβλιογραφία που έχει να κάνει με τη Θράκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Και το μουσείο είναι πάντα ανοιχτό σε τέτοια πράγματα, ίσα-ίσα που τα επιδιώκουμε κιόλας. Η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική, ήταν κομμάτι πλέον της καθημερινότητάς μας στην εβδομάδα. Και ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Και σήμερα είναι μια πολύ συγκινητική, αν θέλεις, συνάντηση, γιατί είναι πάντα ωραίο το κομμάτι της αναγνώρισης της δουλειάς και του κόπου, του μόχθου ενός ανθρώπου, γιατί ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται, να εκτιμάται και να δίνονται οι ευκαιρίες σε οποιονδήποτε θέλει να συνεισφέρει με αυτόν τον τρόπο. Οπότε είμαστε εδώ και για τη συνέχεια. Υπουργός Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, η κυρία Λίνα Μενδώνη, το είχαμε προλογίσει, βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη, στα εγγένεια συγκεκριμένα της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κοσμά Πανταζή, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Κοσμά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Χρύσα. Είναι σε εξέλιξη η βραδιά των εγγενείων του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης υπό όμορφους ήχους ενός συγκροτήματος αυτή τη στιγμή
όλοι απολαμβάνουν την ξενάγηση στο μουσείο. Τα εγγένεια λοιπόν πραγματοποιήθηκαν σήμερα, όπως είπε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην ομιλία της, πριν κοπεί η καθιερωμένη κορδέλα για τον εγγενιασμό, για τα εγγένεια του μουσείου. Το 2016 εγγενιάστηκε το κτίριο, σήμερα όμως εγγενιάζεται το μουσείο εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μία νίκη κατά της βαρβαρότητας, είπε μεταξύ άλλων η Υπουργός, είναι αυτό το μουσείο. Και τόνισε, έκανε μια ιστορική διαδρομή πως φτάσαμε να γίνουν τα εγγένεια σήμερα του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αλεξανδρούπολη. Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε τα μνημεία όλων των περιόδων. Χρειάζεται όχι μόνο η βοήθεια της φορείας αρχαιοτήτων Εύρου, αλλά και του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, είπε η Υπουργός. Μίλησε φυσικά και η προϊσταμένη της φορείας αρχαιοτήτων Εύρου, η κυρία Δόμνα Τερζοπούλου, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι το μουσείο είναι δικό σας. Ευχόμαστε να γίνει το μουσείο της καρδιάς σας. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, κόπηκε η κορδέλα και εγγενιάστηκε και επίσημα το μουσείο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ακόμα αυτή την ώρα πραγματοποιείται ξενάγηση της Υπουργού, αλλά και όλων των υπόλοιπων προσκεκλημένων, στα μνημεία που υπάρχουν μέσα στο μουσείο, σε όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, μεταξύ άλλων τα ευρήματα από ταφικούς τύμβους, από το εμπόριο στην αρχαιότητα, από την δημόσια ζωή, από την καθημερινή ζωή. Πραγματικά πάρα πολλά τα ευρήματα που υπάρχουν μέσα στο αρχαιολογικό μουσείο που εγγενιάστηκε σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη και θα έχει από εδώ και πέρα ο κόσμος την ευκαιρία, οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης και όχι μόνο, οι επισκέπτες, οι τουρίστες, να το επισκέπτονται, να έρχονται εδώ και να παρακολουθούν όλα αυτά τα σπουδαία ευρήματα που υπάρχουν από την ευρύτερη περιοχή του Εύρου της Αλεξανδρούπολης μέσα στο μουσείο. Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, το περιμέναμε πολλά χρόνια, Κοσμά, από την έναρξη λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης έτσι κι αλλιώς και από την πρώτη περιοδική έκθεση που φιλοξενήθηκε. Αναμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή, δηλαδή την μόνιμη έκθεση πια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, αυτή την σταθερά, με όλα αυτά τα ευρήματα της περιοχής μας. Να πούμε φυσικά πως και η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη συνεχίζεται στον Εύρο με το διδημότυχο ως επόμενη στάση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Νομαρχείο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά της διακίνησης των ναρκωτικών. Το ΚΕΘΕΑ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα κατά της διακίνησης των ναρκωτικών, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ Κιβωτός, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να περάσουν το μήνυμα της ζωής και όχι των ναρκωτικών. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία μπροστά στο Νομαρχείο το Σάββατο το πρωί 6 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα το διήμερο των εκδηλώσεών μας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Βρισκόμαστε εδώ μπροστά στο Νομαρχείο, που σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μεδωτών Αλεξανδρούπολης έχουμε αναπτύξει μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Εθελοντική ομοδοσία. Μπορούν οι συνδημότες μας να προσέλθουν εδώ και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις να προσφέρουν αίμα για τους σκοπούς του Συλλόγου Μεδωτών και παράλληλα να ενισχύσουν τη συνολική προσπάθεια, τη συλλογική μας προσπάθεια να τιμήσουμε ανθρώπους οι οποίοι ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους στην απεξάρτηση και να γιορτάσουμε μαζί την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και όχι των ανθρώπων. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αιμοδοτών Αναστάσιος Κοντακίδης έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας και στην επιτακτική ανάγκη της συνεισφοράς, καθώς όπως υπογραμμίζει, οι ελλείψεις σε μονάδες αίματος στο νοσοκομείο είναι τραγικές, ενώ τονίζει και την ηθική υποχρέωση όλων μας για εθελοντική αιμοδοσία, έτσι ώστε να έχει αυτάρκεια το νοσοκομείο για να μπορεί να ανταπεξέλθει όχι μόνο στους χρόνιους ασθενείς, αλλά και όπου αυτό χρειαστεί. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία που μας επιτρέψανε και μας ζητήσανε να έχουμε. Και γι' αυτό για μας είναι και ένας άλλος τομέας για να μπορέσουμε να περάσουμε σε άλλα πλοκάμια και να δώσουμε την ιδέα της αιμοδοσίας
γενικότερα στο σύνολο της χώρας μας, στους ανθρώπους που είναι κοντά, έστω και σε έναν ναρκωμανή, αλλά οι γονείς οι άλλοι μπορούν και έχουν καλή υγεία να δώσουν και αίμα. Το ένα χέρι νύβει το άλλο και έτσι έχουμε την υποχρέωση να βρισκόμαστε και στα δύο σημεία. Είναι υποχρέωσή μας, ηθική υποχρέωση, κοινωνική υποχρέωση, να δίνουμε δύο φορές το χρόνο αίμα για να καλύψουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε τις ανάγκες και των πασχόντων, αλλά και ό,τι άλλο θέλει το νοσοκομείο. Αυτή η κίνηση είναι εδώ και 35 χρόνια που γίνεται μέσα από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει στα όρια που θέλαμε, όμως το έργο και την αγωνία και την θέληση για να προχωρήσουμε, ευτυχώς το έχουμε ακόμη και πιστεύω ότι θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης τόσο για τους άλλους όσο και για τον εαυτό μας. Δίνοντας αίμα μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα και να σώσουμε τις ζωές μέχρι και 3 ενήλικων ή 6 παιδιών. Δίνεις αίμα, χαρίζεις ζωή. Η μερίδα για το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο με εισηγήτη τον υπεύθυνο εκπαίδευσης του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ, Ηλία Κυριακίδη, πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύρου. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με την ημερίδα να προσελκύει και ανθρώπους του αθλητισμού εκτός ποδοσφαίρου. Με μεγάλη συμμετοχή από προπονητές ποδοσφαίρου, ανθρώπους του αθλητισμού γενικότερα, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Προπονητών Ποδοσφαίρου Εύρου. Η ημερίδα έλαβε χώρα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης και κεντρικό της θέμα ήταν το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό περιεχόμενο, ενώ απευθυνόταν σε όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου υποδομής, σε προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής, γονείς και παράγοντες. Η εισηγητής ήταν ο Ηλίας Κυριακίδης, υπεύθυνος εκπαίδευσης του Δικτύου Ακαδημιών της ΠΑΕΑΕΚ, ο οποίος μάλιστα κατάγεται από τον Εύρο και συγκεκριμένα από τον Προβατώνα. Είναι διπλή χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στην παρέα του Συνδέσμου των Προπονητών Εύρου. Πρώτον, γιατί πάντα είναι χαρά μου να υπάρχει αλληλεπίδραση με ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα το αναπτυξιακό. Και από την άλλη, η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τον Προβατώνα. Τα περισσότερα καλοκαίρια μου, τα οποία ήταν πολύ ανέμελα και όμορφα, τα πέρασα εδώ. Οπότε είναι πραγματικά διπλή η χαρά μου που βρίσκομαι στην παρέα εδώ των ανθρώπων. Σε τι ακριβώς αναφέρεται η ημερίδα, ποιο είναι το θέμα το οποίο εσείς θα αναπτύξετε? Αρχικά η πρώτη σκέψη ήταν ποιο θα πρέπει να είναι το ακροατήριο. Συνήθως γίνεται ένα λάθος και το ακροατήριο είναι μονοδιάστατο, έχουν μία ιδιότητα και απευθυνόμαστε μόνο σε προπονητές. Ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι πολύ περισσότεροι. Είναι οι παράγοντες, είναι οι γονείς, είναι οι προπονητές, αυτοί που ασχολούνται για την πλήρη ανάπτυξη του παιδιού. Οπότε υπήρξε μία απόφαση να απευθυνθεί σε όλους όσους εμπλέκονται σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου και ανάλογες να είναι και οι εισηγήσεις και τα θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν. Σε κάθε περίπτωση θα μιλήσουμε για το περιβάλλον το οποίο πρέπει να είναι ισχυρά μαθησιακό για να υπάρχει σωστή εκπαίδευση προς τα παιδιά. Είναι μεγάλη μας χαρά ότι μετά από 4 χρόνια καταφέρουμε να κάνουμε μια αθλητική ημερίδα ενημέρωση των προπονητών μας διαζώσεις. Άρα ξεκινάμε το θετικό της υπόθεσης. Τώρα από εκεί και πέρα, μεγάλη μας τιμή που είναι ο Ηλίας Κυριακίδης εδώ πέρα παρόν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με καταγωγή από τον Εύρο, βρίσκεται σε μια μεγάλη ΠΑΕ, που αυτό σημαίνει πολλά πράγματα για εμάς. Και σκοπός όλων μας εδώ πέρα είναι η εκπαίδευση των προπονητών μας, το οποίο εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αλλά η σημερινή μερίδα έχει να κάνει με την εκπαίδευση και των γονέων και των παραγόντων, οι οποίοι συμμετάσχουν σε αυτό που λέμε εμείς αναπτυξιακές ηλικίες και είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλους μας. Έχετε σκοπό από τη στιγμή που έγινε η αρχή μετά την πανδημία να γίνουν και άλλες ημερίδες στο μέλλον, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν? Σκοπό έχουμε. Όρεξη έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε προγραμματίσει κάποιες δράσεις από εδώ και πέρα. Όταν ανακοινώσουμε, φυσικά θα τις ανακοινώσουμε. Ευελπιστούμε να συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα όσο αφορά τον κορονοϊό, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα πάλι δυσκολεύουν και να είμαστε ελεύθεροι να μπορέσουμε να κάνουμε διαζώσεις πράγματα. Για μας είναι πρόβλημα το να μην είμαστε στο γήπεδο, το καταλαβαίνετε, αλλά θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε και θα έχουμε την ευχαίρεια να κάνουμε πολλές δράσεις, ούτως ώστε να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Ο κύριος Κυριακίδης μίλησε και για τον εκπρόσωπο της ΑΕΚ στον Εύρο, που είναι η ομάδα του Σουφλίου,
και υπογράμμισε την καλή συνεργασία που υπάρχει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την αφοσίωση που έχουν οι άνθρωποι του Εύρου Σουφλίου με πρωτεργάτη τον τεχνικό διευθυντή εκεί, τον Γιώργο Μπετκίδη, με το συμβούλιο, με τους προπονητές οι οποίοι εξυπηρετούν την προπονητική διαδικασία. Να ξέρετε ότι παρότι είναι μία από τις πιο μακρινές περιοχές, φροντίζουν πάντα να έχουν εκπρόσωπο στα κεντρικά μας σεμινάρια. Και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να έχουμε πολλαπλή αποστολή για τα παιδιά. Δεν μπορεί να σταματήσει η διαδικασία μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά πρέπει να συνεχίζεται και έξω από αυτό. Σήμερα εννοείται ότι δεν θα μπορούσε να λείψει η Ακαδημία του Εύρου Σουφλίου, έτσι, εκπρόσωποι, τη οποία είμαστε εγώ και ο προπονητής το ΚΑΠΑ 10, ο Θεόφιλος Ούτσιος. Εννοείται με τη συνεργασία που έχουμε με την ΑΕΚ εδώ και 5-6 χρόνια, δεν υπήρχε περίπτωση να λείψουμε. Ό,τι μερίδα κάνει ο Ηλίας, ό,τι μερίδα κάνει η ΑΕΚ με εκπρόσωπο τον Ηλία, είναι πάντα στο επίκεντρο, να έρθουμε να την παρακολουθήσουμε. Έχει ενδιαφέρον, εννοείται, έτσι, και κάνει καλύτερους σε εμάς και από άποψη γνώσεων. Έτσι. Και δύο λόγια για τη συνεργασία με την ΑΕΚ ως Εύρος Σουφλίου, γιατί ο Ηλίας Κυριακίδης πριν από λίγο μίλησε με πολύ καλά λόγια για εσάς, ότι είστε πάντα, έχετε εκπροσώπους πάντα στο κέντρο, στην Αθήνα, στα σεμινάρια. Αυτό είπε μεταξύ άλλων. Δύο λόγια λοιπόν για τη συνεργασία με την ΑΕΚ. Σίγουρα, με την ΑΕΚ έχουμε πάρα πολύ συνεργασία από την πρώτη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε άριστη συνεργασία και λόγω Ηλία, που είναι συντοπίτης μας. Προσπαθούμε πάντα να βρισκόμαστε σε οποιοδήποτε σεμινάριο γίνεται στην Αθήνα, είτε γίνεται εδώ πάνω στον Εύρο. Και πριν λίγες μέρες, επειδή δεν μπορούσαμε κάποιος να παρευρεθεί από εμάς, στείλαμε τον Γιώργο Τσιτανίδη, ένα νέο παιδί, το οποίο θέλει να βγάλει το έφασε το δίπλωμα και να μπει σύντομα στην Ακαδημία για να συμμετέχει στις προπονήσεις των παιδιών. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Όλα μας τα δελτία, τις εκπομπές αλλά και τις ειδήσεις μας μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε μέσα από το κανάλι της Δέλτα Τηλεόραση στο YouTube αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας www.deltatv.gr. Να έχετε ένα καλό βράδυ.